Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένας πολύ αναμενόμενος, αγαπημένος καλεσμένος, ο Δόκτωρ Θάνος Ευθυμίου, μαζί μας ξανά. Γεια σου, Θάνο μου. Γεια σου, Θέκλα. Χαίρομαι πολύ που είμαι πάλι μαζί σου εδώ πέρα. Πώς είσαι καλά? Δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ, τέλεια. είμαι καλά. Χαίρομαι. Είμαι καλά. Είμαι καλά και σε επιθυμήσαμε. Εγώ. Φυσικά θέλω να σου πω ότι στο κανάλι και στις ιδιαίτερες ομάδες που έχουμε στη συμμετοχή όλο για σένα να μιλάμε. Τα αρνίζομαι όλη την ώρα. Γιατί πολλές κοπέλες έχουν έρθει σε σένα και έχουν πάρει βοήθεια και ξεκίνησαν να προσέχουν την υγεία τους με έναν όμορφο τρόπο. Και συχνά λένε, είπε και ο Θάνος αυτό και πήγα στο Θάνο και θα πάω στο Θάνο και μου είπε ο Θάνος. Χαίρομαι, χαιρετίσματα. Λοιπόν, ο Δόκτωρ Θάνος Ευθυμίου είναι ειδικός ιατρός παθολόγος, ο οποίος έχει ιδιαίτερες γνώσεις και είναι ο πρώτος γιατρός στην Ελλάδα που έχω γνωρίσει εγώ, ο οποίος μιλάει ευθαρσός και δίνει βοήθεια στους ανθρώπους να επιστρέψουν σε ένα φυσικό τρόπο διατροφής για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα υγείας που προκαλεί ένας αφύσικος τρόπος διατροφής. Έτσι. Θάνο, αφορμή και θα ανοίξουμε το θέμα, είναι αυτό που παρατηρήσαμε στην οικογένειά μας, το οποίο μας εξέπληξε πάρα πολύ. Έχουμε δύο κατοικίδια. Ο ένας είναι ο Λάκη που είναι σκύλος και η άλλη είναι η Ολίβια που είναι γάτα. Εκεί είναι η Ολίβια, ο Λάκη είναι από πίσω, ξέρω αν φαίνεται. Ο Λάκη ήρθε στην οικογένειά μας το 2021 που δεν είχαμε ιδέα για το τι εστί κρεατοφαγική διατροφή και δεν γνωρίζαμε ότι για τον άνθρωπο η φυσική τροφή, διατροφή, ο φυσικός τρόπος να τρώμε είναι να τρώμε ζωικά προϊόντα. Οπότε ο Λάκη έτρωγε τις τροφές τις έτοιμες για τα ζώα. Και τις πολύ ακριβές. Μην φανταστείς ότι έπαιρνα και τις φτηνές τροφές για το Λάκη, τις πιο ακριβές. Οι οποίες στην καλύτερη περίπτωση είχαν 20% περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες. Ή άντε να σπάσει πέτρα να έχουν 30% περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες. Και μάλιστα άκουσα από διάφορους που δίνουν συμβουλές για σκύλους, μην του δίνεις κρέας, μην του δίνεις να τρώει μαγειρεμένο κρέας, μην του δίνεις κόκαλα, μην του δίνεις λίπος και ούτω καθεξής. Ο Λάκη από τον Ιούνιο του 23 που ξεκίνησα εγώ να είμαι κρεατοφάγος, προσαρμόστηκε. Όμως έτρωγε και μια φορά τη μέρα την τροφή των σκύλων. Που πολλές φορές για να αναγκαστεί να τη φάει, την περιέχει με ζωμό από κρέας για να αναγκαστεί να τη φάει. Άντε. Okay. Επιλεκτικό. Μετά έρχεται στη ζωή μας η Ολίβια, το γατάκι, το γατόνι. Η Ολίβια ήρθε φέτος στη ζωή μας τον Ιούλιο του 24. Οπότε πήγα εκεί που πουλούν γατοτροφές, πήρα την πιο ακριβή γατοτροφή, με την έννοια ότι είναι πιο επιστημονική, πιο καλά προετοιμασμένη για το ζώο μας, και αρχίσαμε να την ταΐζουμε στην Ολίβια και μάλιστα και κονσέρβες για γάτες, όπως και ο Λάκη τρελαινόταν για τις κονσέρβες για σκύλους που είναι, στην ουσία είναι κάτι σαν πολύ μπιφ, σαν να είναι κάτι σαν... Λοιπόν, οπότε σε αυτό το σπίτι υποφέραμε από δύο φαινόμενα. Το πρώτο φαινόμενο είναι ότι ζήλευε ο Λάκης στην Ολίβια και της έτρωγε την τροφή. Οπότε έπρεπε να ταΐζουμε την Ολίβια χωρίς τον Λάκη μπροστά. Και μάλιστα τη γατοτροφή την έτρωγε χωρίς ζωμό από κρέας. Και το δεύτερο φαινόμενο ήταν ότι και ο γάτος και η γάτα και ο σκύλος συνεχώς είχαν αέρια. Ζούμε σαν σε ένα θάλαμο αερίων. Κλάσει ο ένας, κλάσει ο άλλος, συγγνώμη γιατί... Οπότε ένα βράδυ που καθόμαστε να δούμε τηλεόραση, μου λέει ο Πάνος, ρε εσύ, εμείς από τότε που ξεκινήσαμε, ξέρεις ότι εγώ ξεκίνησα τον Ιούνιο του 23 την κρεατοφαγική, ο Πάνος ξεκίνησε το Γενάρη του 24. Εμείς που κάνουμε κρεατοφαγική δεν έχουμε τέτοια προβλήματα με αέρια. Μήπως είναι καλή ιδέα να ξεκινήσουμε να δίνουμε κρέα στα ζώα
μπας και ησυχάσουμε από τις πορδές τους. Οπότε, δεν έχουν πια, τουλάχιστον. Μα δεν κλάνουν καθόλου. Ούτε πως έχει σκύλο η γάτα στο σπίτι. Οπότε έχουμε ξεκινήσει έτσι με αυτό το σκεπτικό και τους ταΐζουμε κυμά από βοδινό, μερικές φορές μπορεί και κυμά από χοιρινό μέσα, το οποίο το ψήνω με λίγο βούτυρο και λίγο αλάτι της θάλασσας. Τρώνε μόνο αυτό. Και σταμάτησαν να έχουν και διάρειες και αέρια και άλλα τέτοια προβλήματα. Και ήθελα να το σχολιάσεις αυτό και να πάρουμε από εδώ αφορμή για να δούμε και για μας τι προεκτάσεις έχει αυτό και για το γαστροεντερικό μας σύστημα η λήψη τροφών που δεν είναι ζωικής προέλευσης. Ακριβώς. Με ξέρεις, μου αρέσει πολύ να βλέπω τα πράγματα από μια εξελικτική σκοπιά, δηλαδή να πηγαίνω λίγο πίσω και να τα βλέπω με μια λογική. Οι άνθρωποι με τους σκύλους έχουν να κάνουν μαζί τα τελευταία, κάποιοι λένε 35.000 χρόνια, ίσως και παραπάνω. Υπάρχει μια πολύ ωραία ταινία, το Αλφα, που είναι για την πρώτη σχέση μεταξύ ενός ανθρώπου του τότε, Homo sapiens sapiens πάντα, δηλαδή αυτό που είμαστε τώρα εμείς, αλλά πριν 35-40.000 χρόνια, και το πρώτο σκύλο, η πρώτη σχέση. Και μαζί φτιαχτήκαμε, μαζί έχουμε υπάρξει, έχουμε δημιουργηθεί ο ένας από τον άλλον, δηλαδή ας φανταστούμε μια μεγάλη μέρα ενός ανθρώπου και ενός σκύλου που ζουν μαζί. Στο τέλος, μετά το κυνήγι, κάθονται γύρω από τη φωτιά και θα φάνε το ίδιο ζώο, το ίδιο φαγητό. Δεν θα κατήσουν να φάνε, ας πούμε, μια σπανακοτυρόπιτα. Δεν κάνει σε κανέναν καλό αυτό. Δεν το ξέρουμε, είναι καινούριο στην ιστορία μας. Οπότε, αυτό μας έφτιαξε, αυτή είναι και η σχέση μας. Έχει παρατηρηθεί ότι άνθρωποι οι οποίοι ζουν με σκυλιά έχουν λιγότερη κατάθλιψη και άλλα πολλά. Τα χρειαζόμαστε, μας χρειάζονται για την τροφή, για να βρίσκουν καλύτερα και πιο εύκολα τροφή και αυτά. Έχουμε δει πόσα σκυλιά μαραζώνουν στους δρόμους, γιατί στην ουσία δεν είναι λύκοι και δεν μπορούν σε αστικό περιβάλλον να βρούνε να φάνε. Ενώ οι γάτες είναι λίγο πιο έξυπνες, λίγο πιο κυνηγοί ακόμα. Έχουν ακόμα ναι, είναι πιο έξυπνες οι γάτες, ναι. Ναι, ναι. Το ξέρεις, ναι. Τα συγκρίνεις. Πιο πονηρές. Ακριβώς, έχουν λίγο πιο μικρή απομάκρυνση, ας πούμε, από τις τίγρες ή από αυτό που ήταν κάποτε οι γάτες. Οπότε, θα πω, σε πρώτη φάση βγάζει νόημα. Έτσι, αυτό, πάμε να το αναλύσουμε. Να βάλω κάτι στη συζήτηση. Ναι. Κάτι που με παραξενεύει είναι ότι ακούω πολύ συχνά ότι ο σκύλος μου έχει καρκίνο, ο σκύλος μου έχει διαβήτη, ο σκύλος μου έχει πρόβλημα με τα νεφρά. Ακούω προβλήματα που έχουν σχέση με μεταβολικά σύνδρομα να έχουν τα ζώα. Συνέχιση. Έτσι. Ακριβώς αυτό. Και αυτό είναι το connection, η σύνδεση μεταξύ μας. Ότι και εμείς στην ουσία συμπεριφερόμαστε τον εαυτό μας και τον συμπεριφερόμαστε όχι σαν λύκους, αλλά σαν σκυλάκια. Οικόσιτα, τα οποία ταλαιπωριούνται και αυτά τα οικόσιτα σκυλιά από τη δικιά μας διατροφή. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι πάλι γι' αυτό και την δικιά μας εξέλιξη, αλλά σε πολλά εισαγωγικά, σε αυτή την δυτικού τύπου κοινωνία, που μόνο εξέλιξη δεν είναι. Σίγουρα δεν είναι βιολογική εξέλιξη, δηλαδή δεν είμαστε έτοιμοι. Τα σκεύη μας, τα σώματά μας, η ψυχή μας σκεύος δεν είναι έτοιμη για αυτήν εδώ την αλλαγή. Οπότε ναι, ακριβώς έτσι, όπως το είπες τέλεια, έρχονται οι παθήσεις και στα σκυλιά. Νομίζετε ότι χρειάζονται, ας πούμε, για να μην έχουν, ξέρω εγώ, παθήσεις στο δοντιόν, τα ηλίκη, να τους βουρτσίζει κάποιος τα δόντια ή να τους καθαρίζει κάποιος τα δόντια. Έτσι, δεν χρειάζονται βούρτσισμα και καθάρισμα, ούτε οι ειδικές οδοντόκρεμες. Τρώνε την φυσική τροφή για λύκους και επιβιώνουν και θριαβεύουν. Έτσι ακριβώς και με εμάς. Τώρα, υπάρχουν κάποιες μικροδιαφορές και βγαίνει πάλι νόημα από τον τρόπο που έχουμε εξελιχθεί, μάλλον. Εμείς μάλλον μπορούμε να διαχειριστούμε λίγο περισσότερο τα λίπη. Αυτά πάνε καλύτερα με πρωτεΐνες.
Δηλαδή, σε ένα σκυλί δεν θα του πετούσα ποτέ πολύ λιπαρά κρέατα. Αυτά θα τα κρατούσα για μένα, που είναι και πεντανόστιμο, με ένα ριμπάι, δεν ξέρω εγώ, ένα μπιφτέκι με πολύ κιμά, ένα πάτι με πολύ λίπος, συγγνώμη. Ενώ στα σκυλιά, λόγω του ότι έχουν μικρότερο λεπτοέντερο, δεν μπορούν να διαχειριστούν πολύ καλά τα λίπη και μπορεί να το βλέπεις και εσύ καμιά φορά, όμως σου ξεφύγει λίγο το λίπος, είναι λίγο πιο υδαρείς οι κενώσεις Ναι, του ναι, σίγουρα. ναι, ναι. Δηλαδή το σώμα τους το απορρίπτει, το αποβάλλει. Φαίνεται αυτό. Έτσι, Ναι. ακριβώς. Δεν είναι τόσο κακό πάλι, αλλά ίσως άμα γίνει χρόνια να υπάρξει πρόβλημα. Αυτό, μάλιστα τώρα τελευταία μιλάνε και υπάρχει μία κυρία στην Ελλάδα η οποία ασχολείται με αυτή την διατροφή. Δηλαδή, πώς ασχολούμαι εγώ για τους ανθρώπους, αυτή ασχολείται για Και τα ζώα, ε. τα οικόσιτα, ναι, τα ζώα. Και υπάρχει αυτή η προσέγγιση, μπορεί να έχεις ακούσει την BARF. Δηλαδή, στην ουσία είναι αυτό που κάνεις. BARF ακούγεται σαν τον BARF που κάνουν οι σκύλοι όταν γαυγίζουν στα αμερικάνικα. Αλλά στην ουσία νομίζω σημαίνει biologically appropriate raw food diet. Ναι, εγώ δεν τους δίνω ρο. Δεν τους δίνεις ρο, Δεν τους ναι. δίνω μη, όχι. Δεν τους δίνω γιατί έχω φόβο να δώσω μη. Κάποιοι δίνουν ομί, ξέρω, γνωρίζω ότι παίρνουν ομό κρέας και ταΐζουν τα 20 τα ζώα. Εγώ το φοβάμαι λίγο, το ψήνω, για να είμαι ειλικρινής. Μπορεί να κάνω λάθος, δεν ξέρω. Πάντως έχω δει ότι είναι πολύ υγιέστερα τα ζώα μας τώρα από πριν και επίσης δεν έχουν τόση τριχόπτωση όσοι είχαν. Τρώγοντας τις τροφές τις έτοιμες. Και άρχισα να κάνω και κάποιες, μέσα στο μυαλό μου, κάποιες ίσως και υποθέσεις που να μην είναι επιστημονικές ή τέλος πάντων. Όπως Πώς ρε παιδί μου, ότι τα βρέφη παλιότερα θύλαζαν και αν δεν μπορούσαν να θυλάσουν από τη μάνα που τους γέννησε, θύλαζαν από άλλες μαμάδες, ενώ τώρα έχουμε το έτοιμο γάλα, το οποίο έχει μέσα στοιχεία που σίγουρα δεν είναι το ίδιο όπως το μητρικό. Ότι Μάλιστα. τα βρέφη παλιότερα δεν έτρωγαν έτοιμες τροφές με άλευρα και τέτοια, ενώ τώρα τρώνε. Έτσι. Έκανα κάποιους τέτοιους συνδυασμούς για τη βιομηχανία της παραγωγής τροφίμων επεξεργασμένων. Τι βιομηχανία είναι αυτή και γιατί υπάρχει τόση πολύ στροφή προς μη φυσικές τροφές. Δηλαδή, σκέφτομαι ότι όπως δεν θα ήθελα να δώσω σε ένα βρέφος να φάει κάτι που είναι μέσα σε κουτί, μέσα σε κονσέρβα, κάτι που είναι σκόνη και βάζεις μέσα νερό για να το διαλύσεις. Ήμουν εναντίον αυτών των τροφών ούτως ή άλλως. Θύλασα όσο μπορούσα. Ο Λάζαρο 16 μήνες, την Κυριακή πιο λίγο, ίσως 6 μήνες. Μάλλον σίγουρα 6 μήνες μόνο, δεν μπόρεσα περισσότερο ή δεν ήμουν καλά ψυχολογικά και είχα έγνοια να μην μεταφέρω μέσω του θυλασμού στο παιδί τη στενοχώρια μου. Αλλά προσπαθούσα όταν τα μεγάλα μου τα παιδιά ήταν μικρά, προσπαθούσα να μην τους δίνω επεξεργασμένες τροφές, να τρώνε κάποιες φορές ρε παιδί μου κάτι από τα McDonald's για παράδειγμα, για να μην νιώθουν ότι στερούνται από τους άλλους στις ηλικίες τους, αλλά να μην είναι ο βασικός τρόπος διατροφής τους. Το ίδιο σκέφτομαι και για τα ζώα και σκέφτομαι ότι ίσως είναι αυθαίρετες οι θεωρίες μου, αυτό λέει, αυθαίρετες οι συνδέσεις μου, ότι ίσως τα θέματα υγείας με τα οποία ασχολούμαστε σήμερα και από τα οποία υποφέρει μεγάλο μέρος και των ανθρώπων και των ζώων έχουν να κάνουν με τη διατροφή μας. Αυτές είναι οι αυθαίρετες μου υποθέσεις. Έτσι ακριβώς είναι όμως. Δεν είναι καθόλου αυθαίρετο. Εγώ το βλέπω ότι είναι στη βάση της ιατρικής σκέψης. Κανονικά έπρεπε όλοι να πηγαίνουμε με βάση αυτό. Φυσιολογία είναι τσεκαρισμένη, την έχουμε, τότε δεν θα έχουμε παθολογία. Αν δεν είναι τσεκαρισμένη η φυσιολογία μας, τότε θα έρθει η παθολογία μας. Είναι ο ορισμός στην ουσία της ιατρικής και της παθολογίας τελικά. Πώς αλλάζει η φυσιολογία στην παθολογία. Νομίζω ότι. Μεταξύ σου λέω για τα ζώα και ξέχασα να σου πω για τα παιδιά. Τα παιδιά τα είδες στο Ναι. Πάσχα. Ο Νικόλας ήταν 42 κιλά, τώρα είναι 32. Με την carnivore διατροφή. Είχε κάποια εξανθήματα στους αγκώνες και στα γόνατα που έφυγα. Τώρα που πήγαμε σχολείο και για κάποιες μέρες δοκίμασε να τρώει από το φαγητό του ολοήμερου σχολείου, επανήλθαν τα εξανθήματα.
Πολύ σημαντικό αυτό, έτσι, να το πούμε αυτό. Πραγματικά τα περισσότερα εξανθήματα σε ανθρώπους, αλλά ιδιαίτερα σε παιδιά αλλά και σε ανθρώπους, είναι ότι απλά τρως το λάθος φαγητό. Ναι. Έτσι, δηλαδή το πρώτο δηλαδή, πράγμα που θα κοιτούσε. πήρε κάποια προϊόντα με ζάχαρη, πήγε στο σχολείο το παιδί. Ήταν ωραία φάση ότι ξεκινήσαμε την carnivore το Πάσχα και μετά ήταν το καλοκαίρι, οπότε δεν πήγαιναν και πολύ στο... Δεν πήγαιναν, πήγαν λίγο καιρό σχολείο, μετά ήταν το καλοκαίρι, οπότε στο σπίτι δεν είχε κάτι να φάνε που να μην είναι carnivore, οπότε έτρωγαν carnivore. Και η γογό επίσης έχει διώξει 7-8 κιλά. Θυμάσαι, είχαν λίγα κιλά παραπάνω τα παιδάκια μας. Και ψήλωσαν κιόλας. Και όταν έκανε την εντελώς καθαρή διατροφή, καθάρισε παντελώς το δέρμα του. Έβγαζε εδώ στους αγκώνες κάποια εξανθήματα, τα οποία και ο δερματολόγος έλεγε είναι άτοπη δερματίτιδα. Δηλαδή, άτοπος, δεν γνωρίζω τι είναι. Και προχθές που έκανε μπάνιο και ήρθε έτσι να τον βοηθήσω να αντιθεί, του λέω: αγαπή μου, τα είδες στα χεράκια σου? Μου λέει: ναι. Του μου λέει: είναι από τη ζάχαρη, ε? Του λέω: ναι. Και χθες που πήγαμε να φάμε, μου λέει: να φάω μακαρόνια? Του λέω: μα θα κάνεις εξανθήματα. Μου λέει: μα είναι μακαρόνια. Του λέω: Νικόλα μου, τα μακαρόνια και η ζάχαρη έχουν την ίδια σύσταση. Είναι και τα δύο επεξεργασμένοι υδατάνθρακες, είναι υδατάνθρακες και εντάξει. Σιτηρά και ζάχαρη. Και τα δύο μεγάλο πρόβλημα. Τώρα αρχίζει και γίνεις όμως πολύ αμφιλεγόμενη, controversial και ούτω καθεξής. Mother. Δίνεις στα παιδιά σου carnivore, αυτό εδώ το φαρμάκι, αυτή τη διατροφή που δεν δέχονται οι διατροφολόγοι, τέλος πάντων οι περισσότεροι. Εντάξει, τα μωρά πίνουν το γάλα τους, πίνουμε κατσικίσιο, μας αρέσει πολύ το κατσικίσιο, το πλήρες γάλα. Τρώνε το γιαούρτι τους, το κεφίρ τους, τα τυριά τους. Συγγνώμη, τι θα τρώγαν τα παιδιά τους, το κοτόπουλο τους. Σε ένα βουνό, ας πούμε, αν είχαν γεννηθεί σε μια οικογένεια από τους. Τρώμε κανένα τσομπάνιδες. Φρούτο, Θάνο. Τα παιδιά τρώνε κανένα φρούτο. Ο Νικόλας το θέλει το φρούτο. Θα φάει ένα μήλο τη μέρα. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά αυτά. Δηλαδή ένα μήλο την ημέρα, λέει η παροιμία. Έχει υποκαταστήσει το γλυκό με το μήλο. Έτσι. Τότε το παίρνει στο κουτάκι του μαζί στο σχολείο και σου έχω πει ξανά ότι φτιάχνω μια τυρόπιτα που έχει πολύ λίγο αλεύρι και έχει πάρα πολλά τυριά μέσα. Αυγά τρώμε, μας αρέσουν τα αυγά, μας αρέσουν πολύ τα κοτομπουκές και όλα αυτά τα τέτοια, τρώμε τέτοια πράγματα, ψάρι, αυτά. Εντάξει, μπορεί να έχουν λίγο αλεύρι μέσα κοτομπουκές. Μπορεί οι ψαροκροκέτες να έχουν λίγο αλεύρι μέσα, αλλά δεν είναι το ίδιο με το να ταΐσεις το παιδί ένα κιλό πατάτες τηγανιτές. Δεν έτσι, έτσι. Οι οποίες δεν έχουν καμιά διαφορά με τις πατάτες τηγανιτές των έξω, ας πούμε. Δηλαδή κάποιες φορές λένε σπιτικό φαγητό, ας πούμε, και η μουσακάς. Και όλο ο μουσακάς είναι μια τέλεια αναλογία στο μπέργκερ του McDonald's, ας πούμε. Εντάξει. Καταλαβαίνω ότι στην ηλικία των 8,5 ετών θα φάει και καμιά βλακεία. Θα τη φάει. Ενώ θα τον κεράσουν ένα γλυκό και θα το φάει. Εννοείται. Αλλά προσέχουμε, όχι για σκοπούς βελτίωσης της υγείας του. Και επίσης, Θάνο, δεν θα το πιστέψεις. Έχει ηρεμήσει απίστευτα το παιδί. Δηλαδή, όσο έτρωγε ζάχαρη, όσο κατανάλωνε ζαχαρόδι προϊόντα και προϊόντα με σιτηρά, ήταν πάρα πολύ ανήσυχος. Και ο ίδιος το καταλαβαίνει και σε κάποια φάση μια μέρα είχε έρθει από το σχολείο και τον είδα έτσι περίεργο. Του λέω: τι έφαγες? Τίποτα. Τα του λέω: έχεις τα νευράκια της ζάχαρης. Μου λέει: γιατί τα καταλαβαίνετε όλα εσείς οι μαμάδες? Όντως, έχω παρατηρήσει τη σύνδεση μεταξύ κατανάλωσης ζάχαρης και συμπεριφοράς. Και εσύ είχες. Μιλάω πολύ πάλι, θα έρθουν οι δικοί σου να με κράξουν, αλλά. Ναι. Δεν πειράζει, απολαμβάνω. Και είχες πει και εσύ σε ένα βίντεο που μου το έδειξε ο Πάνος ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ διατροφής και θεραπευτικής αντιμετώπισης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Καταρχάς υπάρχει καλή μελέτη που βγάζει έξω το processed food, το επεξεργασμένο φαγητό και πηγαίνουν πάρα πολύ καλά κλινικά τα παιδιά αυτά. Μετά γενικά έχουμε και τον κύριο παθομηχανισμό, έτσι, γιατί δεν μιλάμε για έναν, ο οποίος είναι αυτά τα υψηκόρυφα που κάνει η ζάχαρη, τα ζάχαρα, στην διαχείριση της γλυκόζης στο αίμα μας.
και τελικά έρχονται και με τα αντίστοιχα στην ινσουλίνη και έρχονται μετά αντίστοιχα με όλες τις ορμόνες, οι νευροδιαβιβαστές και ούτω καθεξής, όλες αυτές τις περίεργες λειτουργίες του σώματός μας, όπως ας πούμε τη σεροτονίνη. Και γενικά βλέπουμε μια ανησυχία στα παιδιά, το βλέπουμε, δεν χρειάζεται να τους δώσουμε γλυκό, έτσι, και λέμε, τους δώσαμε πολύ ενέργεια τώρα πριν κοιμηθούν. Ναι, ας πούμε ότι είναι έτσι, ότι είναι μια ενέργεια η οποία θα την είχαν έτσι κι αλλιώς τα παιδιά, αλλά θα ήταν σε ένα πιο ίσο, μια ίση κατάσταση, μια ήρεμη Άρα με κατάσταση. Αυτό το σκεπτικό μπορεί να βοηθήσει η carnivore διατροφή στα παιδιά που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Ότι τα βοηθάει να μην κάνουν αυτά τα peaks και να μην αναστατώνονται νευροχημικά. Ναι, κυρίως. Μετά κάθε πάθηση, χρόνια πάθηση είναι για να το πω απλά, ένας συνδυασμός από ελλείψεις πολύ βασικών συστατικών, οι οποίες δεν είναι μόνο μάκρο στοιχεία, πρωτεΐνες, λίπη, γιατί δεν υπάρχουν απαραίτητοι υδατάνθρακες, αλλά και μίκρο στοιχεία, δηλαδή βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, και απ' την άλλη είναι και η τοξίκωση, δηλαδή έλλειψη, αλλά και τοξική δράση από κάποιες ουσίες, που και αυτό συζητιέται. Οπότε με αυτή την δίαιτα περιορισμού καταφέρνεις ή τέλος πάντων τη φυσική προσέγγιση στην τροφή, τι μπορώ να βρω από την φύση εγώ κατευθείαν, αρχίζεις και εκμηδενίζεις αυτούς τους νέους παράγοντες. Και εννοείται μπορούν να έρθουν να πούνε. Σίγουρα δεν θεραπεύεται ο αυτισμός με την carnivore, αλλά μπορεί να βοηθήσει ένα άτομο που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού να έχει καλύτερη ποιότητα ζωής. Δεν είναι έτσι? Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Βεβαίως. Και έχω και στο κανάλι μου ένα βίντεο με ένα παιδί που ταλαιπωριόταν με το θέμα και είχε δοκιμάσει και θεραπείες και τώρα είναι χωρίς θεραπεία και βγάζει μια αίσθηση πολύ συγκροτημένου. Να μου στείλεις το σύνδεσμο να το βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο, Θάνο. Ναι, στο το σημείο να πω ότι ο Δόκτωρ Θάνος Ευθύμιο έχει και αυτός δικό του κανάλι στο YouTube, έχει ενεργό λογαριασμό στο Instagram που ανεβάζει βίντεο, ανεβάζει αναρτήσεις και στο TikTok, δεν είσαι? Και στο TikTok, στο Instagram, στο Facebook. Okay. Βάζω πάντα τους συνδέσμους στην περιγραφή του βίντεο, αλλά να μου στείλεις και αυτό το συγκεκριμένο βίντεο για να το δούμε. Ευχαριστώ, ναι. Όχι, είναι πολύ ενδιαφέρον και έχει πολλές γνώσεις το παιδί αυτό σε θέματα κοιτογονικής, γιατί όλοι οι άνθρωποι γενικά που κάνουν τέτοιες διατροφές ψάχνονται. Αυτό είναι το θέμα. Ψάχνονται και βαθαίνουν πάρα πολύ. Αυτός λίγο παραπάνω και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Ότι παίρνουμε την υγεία στα χέρια μας. Δεν καθόμαστε και λέμε, ωραία τώρα φτιάξε με, δώσε μου κάτι, δώσε μου μια βιταμίνη. Παιδιά, αυτό είναι παλιά ιατρική. Ξεχάστε το. Ξεπεράστε το. Πηγαίνουμε να φτιάξουμε την υγεία μας. Απαραίτητα. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν λειτουργούμε αλλιώς. Αυτό εδώ. Πολύ σημαντικό. Πάντως χαίρομαι που σε βλέπω ζωντανό και θαλερό. Γιατί δεν έχεις απειλές διαδικτυακές, δεν είναι για όλα αυτά που λες. Ναι. Διαδικτυακά πάρα πολλές, ναι, ανοιχτά και πολλές και σε προσωπικά μηνύματα. Έχω, εντάξει, όταν πιάνεις λίγο κάποια μεγάλα κεφάλια, ας πούμε, εταιρείες, ή όταν ενοχλείς κάποιους συγκεκριμένους, ίσως, ξέρω εγώ, κλάδους, ή κάποια παλιά πιστεύω, όταν αρχίζεις και τα βγάζεις από το ντουλάπι και λες, ας τα κοιτάξουμε πάλι αυτά, ας τα δούμε αν ισχύουν αυτά ή όχι. Κακά τα ψέματα, τα τελευταία χρόνια μας φλόμουσαν με το παραμύθι ισορροπημένη διατροφή, πολλά συχνά μικρά γεύματα. Okay, είμαι πολύ υπέρ της ισορροπημένης διατροφής, αλλά ας ορίσουμε την ισορροπημένη διατροφή πρώτα απ' όλα. Έτσι, τι είναι η ισορροπημένη διατροφή? Τι είναι τροφή και τι είναι η ισορροπία στη τροφή? Είναι η ισορροπημένη διατροφή να έχω ένα πιάτο που να έχω, ας πούμε, όλο τα χρώματα πάνω και όλα τα ζαρζαβάτια και που από περιοχές του κόσμου που πρέπει να πετάξουν πόσα αεροπλάνα για να τα έχω, ας πούμε. Είναι αυτό ή είναι απλά να έχει σε ισορροπία ό,τι ακριβώς χρειάζομαι για να όχι μόνο επιζήσω, να θριαμβεύσω σαν άνθρωπος. Αυτό εδώ θεωρώ εγώ το δεύτερο σκέλος, θεωρώ το σωστό ορισμό της ισορροπημένης διατροφής. Και δεν υπάρχει ισορροπία στη διατροφή που βιώνουμε σήμερα.
Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, ποια είναι η ισορροπία στο επεξεργασμένο φαγητό? Πόσο ισορροπία χρειάζεται το επεξεργασμένο φαγητό? Πόσο ισορροπία χρειάζεται το εισόδες ή τα αναψυκτικά, τέλος πάντων, εννοώ. Γιατί χρειάζεται λίγο αναψυκτικό? Α, γιατί θα μου βγάλει το παιδί μου διατροφικές διαταραχές ή οι διατροφές που προσεγγίζεις προκαλούν διατροφικές διαταραχές σε νέους. Ναι, θα δούμε πόσες διατροφικές διαταραχές θα αναπτύξουν τα παιδιά σου. Το μόνο που θα καταφέρουν είναι να τρώνε όπως πρέπει να τρώνε και να το μάθουν αυτό και να το κάνουν κτήμα τους για το μέλλον και να το περάσουν και αυτά στα δικά τους παιδιά και στο τέλος από όλη την οικογένειά σου, όλες τις γενιές που έρχονται, δεν θα βγάλει πολλά φράγκα ή ίσως και καθόλου φράγκα καμία εταιρεία. Ούτε καν από το γατί σου και το σκύλο σου. Εντάξει. Χαλάμε την πιάτσα. Δεν μου λες, ξέρεις τι ψάχνω τώρα? Ψάχνω να μοιραστώ στην οθόνη με αυτό το βίντεο που δείχνεις τον εαυτό σου παλιά. Θέλω να σε δείξω, δεν μπορώ. Α. Στα Reels το έχεις, πού το έχεις? Είναι στα Reels σίγουρα στο Instagram, που με τον τίτλο «Ξεμαθαίνουμε», νομίζω. Λοιπόν, έχω βρει το βίντεο και το μοιράζομαι μαζί σας. Λόγους, αλλά με μεταβολικό σύνδρομο, υπέρταση, υπερτριγλυκερίδεμια, λίπους στο σηκώτη. Sorry που γελάω. Είναι απίστευτο ότι είσαι εσύ. Και κάποια νοσήματα, έπαιρνα φάρμακα για όλα αυτά. Ήμουν σίγουρος πως το κρέας προκαλεί ασθένειες, καρκίνο, φράζει τις αρτηρίες. Έδινα και στους ασθενείς μου την οδηγία να το μειώσουν. Τώρα είμαι 23 κιλά κάτω χωρίς καμία από αυτές τις παθήσεις και τα φάρμακα. Και το κατάφερα τρώγοντας μόνο κρέας, αυγά και κάποιες φορές ψάρια και θαλασσινά. Τίποτα άλλο. Τελικά αυτά που έμαθα για τη διατροφή ήταν επηρεασμένα από εταιρείες φαρμακευτικές και όχι μόνο. Το κρέας αλλάζει ζωές. Σώζει ζωές. Σου λέω λοιπόν, ξέμαθε γρήγορα όσα ήξερες, ξανασκέψου τα όλα, όλα όσα σου είπαν κάποιοι κάπου κάποτε και ακολούθησε με για περιεχόμενο που έχει νόημα και φέρνει αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Εδώ είμαι εγώ στα 34 μου. Ο Θάνος σε ηλικία 34 ετών. Απίστευτο. Απίστευτο. Φαίνεσαι 15 χρόνια μεγαλύτερος από ό,τι φαίνεσαι τώρα. Και σαν του ντουλαπίτσα, ας πούμε, δηλαδή λες δεν θα περάσω από αυτόν τον κύριο με τίποτα. Από πίσω σου τι έχεις, βιβλιοθήκη? Είμαι σε ένα γάμο, νομίζω. Α, σε εκκλησία ίσως είσαι. Ναι, ναι, και είμαι σε εκκλησία μάλλον, ναι. Ήδη ειδικός παθολόγος, αλλά με μεταβολικό σύνδρομο, υπέρταση, υπερτριγλυκερίδεμια, λιπ. Αυτό εδώ που κοιμάσαι όρθιος. Ναι. Μα ήμουνα μονίμως. Sorry. Δεν ήταν μπλαζέ ύφος. Ήμουν απλά κοιμισμένος όλη την ώρα. Ναι. Επειδή κάποιοι ξυπνάκιδες αφισβήτησαν ότι σου να έχουν δρόσει παλιά και λένε όχι, σας κοροϊδεύει, αυτός δεν ήταν υποτυπαχής. Ναι. Και λες εδώ, Θάνο μου, ότι κάνεις συνεδρίες ομαδικές. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Wow. Okay. Κάνω ομαδικές συνεδρίες στα πλαίσια του health coaching, ας πούμε, μιας καθοδήγησης. Μπράβο. Γιατί πολύ μεγάλο κομμάτι είναι αυτή η ανάγκη για αλλαγή του τρόπου ζωής και η υποστήριξη σε αυτό. Δηλαδή, η λύση από ό,τι βλέπεις αυτή τη θεραπεία δεν είναι ξυπνάω και παίρνω ένα χάπι, αλλά μαθαίνω να ζω με αυτό, αλλά να το διορθώνω κάθε μέρα. Και όταν περάσουν όλα και διορθωθούν όλες οι παθήσεις, όπως έγινε π.χ. Στον γιο σου, θα πρέπει να πάμε στο επόμενο επίπεδο. Ναι. Sorry, έπρεπε να το δείξω. Έπρεπε να το δείξω, δεν το πίστευα. Δεν μπορούσα να σε κάνω visualize, δεν μπορούσα να σε φανταστώ παχουλό. Και καλά έκανες και καρύμωρα, αυτό έχω να πω. Ωστε, κάνετε και ομαδικές συναντήσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο, πολύ χρήσιμο. Δεν το ήξερα. Ναι. Έχω στην περιγραφή του βίντεο έχω όλα τα στοιχεία σου. Εν τω μεταξύ, εδώ να πούμε ότι δεν πρόκειται περί πληρωμένης διαφήμισης και ότι εγώ τώρα δεν σε βγάζω στο κανάλι, γιατί δεν μου δίνεις λεφτά να σε βγάλω στο κανάλι, ρε Θάνο, ε? Όχι. Δεν μου δίνεις 1.000, 2.000, 3.000 ευρώ για να σε διαφημίσω. Δεν έχουμε κάποιο σκοπό οικονομικό. Όχι. Είμαι πολύ κατά των διαφημίσεων κιόλας. Και εγώ βγάζω μπροστά ανθρώπους τους οποίους τους σέβομαι, δηλαδή πρόσωπα
Έχω μιλήσει με Κρεοπόλη, με ανθρώπους Α, καλά, τον Κρεοπόλη τον κρεατοπραγωγούς. παρακολουθεί ο Πάνος καθημερινώς. Είναι ένας από τους αγαπημένους του. Θεούλης, είναι Είναι απίστευτο. και Χαγιάς δεν είναι το όνομά του. Και Χαγιάς, Και Νίκος και Χαγιάς. Χαγιάς, Ναι. ψάξτε τον όλοι, έχει πολύ Είναι ωραίο θεούλης ο. περιεχόμενο Ναι. και πολύ ενημερωτικό για θέματα και δικά του και γύρω από το κρέας και υγείας, έτσι. Γιατί μένα μου αρέσει να παίρνουμε στα χέρια μας την υγεία, έτσι πολύ περισσότεροι άνθρωποι και να ενδιαφερόμαστε, να μαθαίνουμε, να ενημερώνουμε, αλλά και πολύ διασκεδαστικό περιεχόμενο, δηλαδή το τελευταίο ειδικά. Και έχοντας αναφέρει ότι δεν είναι πληρωμένη διαφήμιση η παρουσία σου στο κανάλι μου, στο κανάλι μας, και ότι δεν κάνουμε διαφήμιση, θέλω λίγο να μου πεις τη γνώμη σου. Εγώ έχω κάνει σε δικό μου αντίστοιχο βίντεο στο δικό μου το κανάλι, βίντεο για τους εντός εισαγωγικών ψυχολόγους του διαδικτύου, τους life coaches, οι οποίοι βγαίνουν στο TikTok από εδώ και από εκεί και κάνουν διάφορα βίντεο πιασάρικα προκειμένου να τραβήξουν πελατεία. Τι γνώμη έχεις εσύ για τους διαιτολόγους του διαδικτύου, τους διατροφολόγους του διαδικτύου και το αντίστοιχο φαινόμενο που έχει σχέση με τη διατροφή? Ναι, ιδιαίτερο θέμα, σίγουρα έχω σαφή άποψη. Θα σου πω ότι κάθε επαγγελματίας, εγώ είμαι πολύ υπέρ του να βγαίνει και να ενημερώνει τον κόσμο, δηλαδή αυτό κάνω κι εγώ. Εγώ είμαι γιατρός, ένας γιατρός παθολόγος, παλιά έμπαινε στα σπίτια των ανθρώπων και βοηθούσε. Αυτό ακριβώς κάνω αυτή τη στιγμή, μπαίνω στα σπίτια όλων αυτών που μου ακούνε αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν είμαι κατά του ένας διατροφολόγος, οποιοδήποτε επαγγελματίας υγείας, από τη δικιά του σκοπιά, έτσι, νοσηλευτής, έτσι που έχει τελειώσει σχολή ή και όχι, έχει κλινική εμπειρία, να βγει και να μιλήσει και να πει αυτά που θέλει να πει και πρέπει να πει. Απ' την άλλη όμως είμαι πάρα πολύ κατά σε αυτές τις διαφημίσεις, δηλαδή όλη την ώρα να παίζουν αναψυκτικά στο χέρι, να ανοίγουν αναψυκτικά, να προμοτάρουμε Αναψυκτικά. διάφορα. Αναψυκτικά, ναι, βεβαίως. Αναψυκτικά. Διατολόγοι, διατροφολόγοι που προμοτάρουν αναψυκτικά. Βεβαίως. Στο TikTok γίνονται όλα αυτά τα έσχη. Βεβαίως. Και βεβαίως έχουν πάτημα, όπως πάντα, μελέτες. Και βεβαίως έχουν πάντα πολύ καλές μελέτες, όπου έχουν τυχιοποιήσει ανθρώπους και έχουν συγκρίνει, ας πούμε, πόσο περισσότερο βοηθάει στο χάσιμο κιλών το να πίνει κάποιος αναψυκτικό zero. Και θα το Σοβαρά. βγάλουν και θα το δείξουν. Ναι, βεβαίως. Έχει τέτοιο βεβαίως. Πράγμα. Υπάρχει επαγγελματίας υγείας ο οποίος κρατάει αναψυκτικό, οποιοδήποτε αναψυκτικό, οποιασδήποτε εταιρεία και το διαφημίζει. Έτσι ακριβώς. Υπάρχει και όχι μόνο αναψυκτικά. Υπάρχει με πουτίνγκες, με κρακεράκια, με ριζογκοφρέτες από συγκεκριμένες εταιρείες. Δεν έχω αναφέρει καμία εταιρεία γιατί συχαίνομαι να διαφημίζω. Προσπαθώ να το Δεν αποφύγω το όσο ήξερα γίνεται. αυτό, Θάνο. Εγώ δεν μπαίνω στο TikTok, δεν μπορώ, χαλιέμαι, δεν μπορώ. Με ενοχλεί η γρήγορη εναλλαγή εικόνων και προσώπων και δεν το παρακολουθώ το TikTok, αλλά wow. Έτσι. Και ξέρεις ποιο είναι το ενδιαφέρον, ότι καθόμουν και σκεφτόμουν και έλεγα, μα ποιος, και θα έρθει μάλλον και κάποιο βίντεο που θα το σχολιάσω, ποιος είναι ο λόγος, ας πούμε, να το κάνει κάποιος αυτό. Αφού τώρα μεταξύ μας θέλουμε να αλλάξουμε τρόπο ζωής στον άνθρωπο. Το ότι βοηθάει το να έχει μια εναλλακτική για τους πρώτους 5 μήνες, το αναψυκτικό zero θα είναι αυτό που θα τον βοηθήσει να ξαναμπεί στο πρόβλημα. Γιατί δεν έχει φύγει από τα αναψυκτικά. Δεν έχει φύγει από τις γλυκές γεύσεις όλη την ώρα. Δηλαδή να πίνεις το γεύμα σου ή την μπριζόλα σου με τη σαλάτα σου που είναι εξαιρετικά υγιές και να τρως δίπλα σου, να πίνεις δίπλα σου ένα αναψυκτικό zero. Οπότε στην ουσία αυτές οι μελέτες σταματάνε στους 5 μήνες και ο ασθενής χάνεται στους 12 μήνες, στους 20 μήνες, στους 30 μήνες. Εμείς θέλουμε τον άνθρωπο, εγώ αυτό το effect που είδες και έδειξες για μένα πάνω στο σώμα μου, το κρατάω εδώ και 6 χρόνια, μπαίνω σε λίγο, δεν ξέρω και εγώ πρέπει να το υπολογίσω. Και δεν έχω ούτε μία πιθανότητα μέσα μου να γεννιέται ότι μπορώ να ξεφύγω. Απλά σκεπτόμενος γιατί το κάνουν αυτό, κάθισα και χρησιμοποίησα το ChatGPT, γιατί όταν δεν θέλω να ψάξω κάτι πολύ επιστημονικό και θέλω εγώ να είμαι ψάξω πολύ έτσι μεγάλη κάτι. για το ChatGPT, δεν θα το ρωτούσα. Έχω ρωτήσει για μένα κάποια πράγματα το ChatGPT και μου πει τις βλακίες, οπότε λέω Ναι, δεν θα. ναι, ναι.
Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον. Εγώ κάποιες φορές κάνω συζητήσεις με τον ChatGPT, του λέω τι είσαι εσύ, τι είμαι εγώ και εκπαιδεύομαι για να κάνω συζητήσεις, ας πούμε με vegans, γιατρούς και ούτω καθεξής. Έχει πολύ πλάκα γιατί περνάει ώρα ωραία. Αλλά ρώτησε τον ChatGPT. Λέει κάποιος που έχει ώρα. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Που δεν έχω ώρα, ναι. Και κάθισα και ρώτησα τον ChatGPT πώς να ξέρουμε, πώς πιστεύουμε, τι ένδειξη έχουμε για το πόσα λεφτά μπορεί να βγάζει το μήνα από μία διαφήμιση ενός αναψυκτικού συγκεκριμένης εταιρείας, ένας TikToker, ο οποίος προμοτάρει αυτό το αναψυκτικό και έχει περίπου έτσι πάνω από 100.000, κάτι πάνω από 100.000 followers, ακολούθους. Και μου έβγαλε κάτι τρελά ποσά. Σοβαρά. Τρελά ποσά. Μάλιστα τόνισα για την Ελλάδα. Σοβαρά. Στην Ελλάδα. Ναι. Και μου έβγαλε τρελά ποσά. Και έχει γίνει μεγάλο θέμα και στο εξωτερικό, όπου κάποιες φορές βλέπουμε κάτω αυτό το ad, που μιλάνε για ένα αναψυκτικό, αλλά πρέπει πάντα να λένε ότι αυτό εδώ προμοτάρει κάτι, μεγάλοι TikTokers και influencers. Και είχε γίνει μεγάλο θέμα, γιατί προμοτάρα μονίμως, ασπαρτάμι, γλυκαντικά και ούτω καθεξής. Οπότε μιλάμε τώρα για 2.000 με 12.000 έως και 20.000 μου έβγαλε ανάλογα το πόσες διαφημίσεις το μήνα. Το μήνα. Και δεν ήταν πολλές διαφημίσεις, δηλαδή θα μπορεί ο καθένας να κρατάει 7 posts ενημερωτικά και ένα διαφημιστικό ενημερωτικό. Με το μανδύα της ενημέρωσης. Έχω πάθει την πλάκα μου. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν TikTokers που έχουν την ιδιότητα του διαιτολόγου, του διατροφολόγου. Τι ιδιότητα έχουν και κάνουν διαφημίσεις? Ναι, έχουν. Αυτές, ναι. Ίσως και άλλες, ας πούμε. Αλλά αυτές σίγουρα, ναι. Και πληρώνονται για να κάνουν διαφήμιση για αναψυκτικά. Έτσι. Έτσι, είναι σίγουρα γίνεται αυτό. Δεν είναι ότι είμαι στην τσέπη τους, ούτε θα ασχοληθώ παραπάνω. Μπορείς να γνωρίζεις. Κοίταξε, και 1.000 ευρώ το μήνα να βγάζουν και 500 ευρώ το μήνα να βγάζουν για να προωθούν ένα αναψυκτικό με γλυκαντικές ουσίες, σίγουρα είναι ανήθικο. Έτσι. Ένας επαγγελματίας υγείας να διαφημίζει. Είμαστε εδώ για τους ασθενείς. Είμαστε εδώ για τους ανθρώπους. Δεν με ενδιαφέρει αν πιστεύεις το προϊόν αυτό ή δεν πιστεύεις και άλλες τέτοιες δικαιολογίες. Εντάξει, δεν είμαστε για τα πιστεύω. Είμαστε εδώ το για να προμοτάρουμε. Σοκαρίστηκα τώρα. Μπορώ. Ναι. Εσύ, εμένα μου στέλνουν συνεχώς προσφορές από διάφορες εταιρείες για διάφορα προϊόντα. Από VPN μέχρι ρούχα για να μου κάνουν χορηγία στο κανάλι. Και δεν δέχομαι. Λέω άλλο πράγμα οι διαφημίσεις από το YouTube που τις βάζει μόνο το YouTube και εγώ δεν έχω καμία σχέση. Και άλλο πράγμα να ταυτιστώ εγώ με ένα προϊόν. Δεν έτσι. Το έχω δεχτεί ποτέ αυτό το πράγμα. Έτσι. Ποτέ. Και εγώ είμαι μαζί σου σε αυτό και μπράβο σου, συγχαρητήρια. Και εγώ δεν απαντάω σε κανέναν. Κάποιες φορές απαντάω ευγενικά ότι δεν ενδιαφέρομαι. Δεν απαντάω. Δεν τα κοιτάω καν. Επιμένουν μερικές φορές. Ναι, επιμένουν, πολύ. Το ξέρω, ναι, επιμένουν. Πάρα πολύ, δηλαδή μπορεί να σου σπαμάρουν όλη την ώρα. Ναι. Οπότε κάποιες φορές, ναι, μπορεί να του κάνεις blog. Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση σε κάποια φάση ότι μου είχε στείλει μήνυμα στο Instagram ένας media manager, ο οποίος μου λέει, έχω πελάτη έναν ψυχολόγο, ο οποίος θέλει να διαφημιστεί και αν μπορείς να τον καλέσεις στο κανάλι σου. Δεν το απάντησα καν, το άφησα στα διάβαστα γιατί... Μπήκα και βρήκα αυτόν τον ψυχολόγο και είδα ότι αυτός ο ψυχολόγος θεολογίζει. Δηλαδή μιλάει σαν να είναι θεολόγος και όχι ως ψυχολόγος και λέει πράγματα επιστημονικώς άκυρα. Οπότε το άφησα και έλα, λέω, κοίτα ρε παιδί μου, αυτός έχει προσλάβει media manager, ο οποίος ψάχνει να βρει ψυχολόγους που είναι γνωστοί στο χώρο και το κόσμος τους εμπιστεύεται για να το προμοτάρουν. Παλιότερα στον πολύ παλαιό ηθικό κώδικα των ψυχολόγων της ψυχολογικού συνδέσμου Κύπρου, μιλάμε τώρα το 80, υπήρχε σαφής νόμος ότι απαγορεύεται να διαφημίζονται οι ψυχολόγοι. Και μάλιστα επειδή τότε υπήρχαν μόνο εφημερίδες και τα περιοδικά, έλεγε απαγορεύεται να υπάρχει διαφήμιση και είχε και όρους για την καταχώρηση στο χρυσό οδηγό. Ότι δεν πρέπει η καταχώρηση τότε που ήταν ο χρυσός οδηγός. Είχατε κι εσείς χρυσό οδηγό?
Ναι, βεβαίως. Ότι απαγορεύεται η καταχώρηση στο χρυσό οδηγό να έχει περισσότερες διαστάσεις από τόσες και τόσες κλπ. Τώρα έχουμε ξεφύγει. Έχουμε όλοι ξεφύγει. Να το πούμε αυτό. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι και εσύ και εγώ μπορούμε να μιλήσουμε για εμάς που γνωριζόμαστε. Ο μόνος λόγος για τον οποίο κάνουμε τη δουλειά που κάνουμε διαδικτυακά δεν είναι προς άκραν πελατών. Εγώ σίγουρα, εφόσον δεν βλέπω καν κόσμο, αλλά και εσύ γνωρίζω ότι μιλάς με πάρα πολλούς ανθρώπους, δίνεις συμβουλές δωρεάν. Δεν είναι αυτός ο σκοπός σου να κλείσουν συνεδρίες στο ιατρείο σου ή ως health coach οι άνθρωποι ή να κλείσουν συνεδρίες να σε δουν ιατρικές επισκέψεις. Γνωρίζω ότι χρεώνεις ένα φυσιολογικό ποσό, δεν χρεώνεις κάτι τριψήφιους αριθμούς που έχω ακούσει ότι χρεώνουν άλλοι που δεν είναι καν γιατροί. Γιατί υπάρχει τριψήφιοι αριθμοί. Έτσι, τα έχω ακούσει κι εγώ. Τριψήφιοι αριθμοί. Δηλαδή, ρε παιδιά, σκεφτείτε και λίγο λογικά. Πόσο... εγώ αν είχα, ας πούμε, τώρα ένα γραφείο, δεν νομίζω να χρεώνα περισσότερο από, ξέρω εγώ, τι τιμή να πω, 70 ευρώ τα 50 λεπτά μιας συνεδρίας. Ακούω κάτι τιμές 200 ευρώ, 300 ευρώ, ακούω κάτι 700 ακούω και μου σηκώνεται τρίχα κάγκελο. Έτσι. Και διαδικτυακά και διαζώσεις. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι αν πας να πληρώσεις σε κάποιον πολλά χρήματα ότι αυτό αυτομάτως τον κάνει και τον καταλληλότερο ειδικό για να σε βοηθήσει. Ίσα ίσα αυτό ουρλιάζει από μακριά σχροκέρδια. Έτσι. Έτσι. Όχι, έχουμε και δωρεάν περιεχόμενο πάρα πολύ, πιστεύω, ενημερωτικό στο διαδίκτυο και οι δύο. Εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω είναι, μη σου πω, πρώτος ή δεύτερος ή δεύτερος ή πρώτος σκοπός μου όλη την ώρα να μεταφέρω αυτό το μήνυμα. Οι άνθρωποι που βοηθούνται, ειδικά μετά από τα βίντεο που κάνουμε μαζί, δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν μπορείς. Δηλαδή, έρχονται οι άνθρωποι, Θέκλα, αλήθεια, έχεις κάνει πολύ καλό. Έρχονται οι άνθρωποι στο ιατρείο και είναι ήδη με τη λύση και κοιτάμε απλά τις δεύτερες ή τις τρίτες εξετάσεις του. Εγώ έχω να σου πω ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθήσαν τα βίντεο με σένα, δεν ζουν στην περιοχή των Αθηνών, δεν είναι στην Αθήνα, είναι σε άλλες περιοχές της Ελλάδος και σε άλλες περιοχές του κόσμου, οι οποίοι με βάση μόνο τα βίντεο έχουν αλλάξει τη διατροφή τους. Με βάση μόνο τα βίντεο. Με βάση μόνο τα βίντεο. Ακριβώς. Μα δεν χρειάζεται κάτι άλλο, γι' αυτό το κάνω. Αυτό το κάνω για να δεις άμεσα αποτελέσματα. Και μετά, αν θέλεις, μιλάμε. Δεν μιλάμε ποτέ. Ο φίλος μου Άκης στο μπάρι της Ιταλίας, είναι στην ηλικία μου, ξεκίνησε κάρνιβορο Άκης, χωρίς να μου το πει, γιατί κάναμε πολύ στενή παρέα πριν να δημιουργηθεί η οικογένειά μας και τώρα κάνουμε παρέα, επειδή έχω και τα μικρά τα παιδιά, μιλάμε πιο αραιά. Και σε κάποια φάση βγαίνει βιντεοκλήση, ήμασταν με τον Πάνο, ο Πάνος ο Άκης και εγώ και του λέω, ρε εσύ, αυτός έγινε τζόβενο. Τι φάση Άκη, του λέω, τι έπαθες. Μου λέει, κάνω κάρνιβορ. Έπαθα την πλάκα μου. Δεν μου είχε πει ότι θα ξεκινήσω κάρνιβορ, γιατί δεν μιλούσαμε κάθε μέρα. Όταν ήμουν single μιλούσαμε σχεδόν κάθε μέρα, ρε παιδί μου, γιατί είχε χρόνο, μιλούσαμε. Τώρα μιλούσαμε αραιά και πού και πολλές φορές τηλέφωνο, όχι βιντεοκλήση. Και τον βλέπω στη βιντεοκλήση και του λέω, τι έγινε μαζί σου, του λέω. Φαινόταν 30 χρονών και μου λέει κάνω κάρνιο. Φοβερού. Έχεις φτάσει και στο μπάρι της Ιταλίας και αλλάζεις ζωές, Δόκτωρ Θάρο Ευθυμίου. Χαίρομαι τόσο πολύ και μιλάω και συχνά με το εξωτερικό, πάρα πολύ συχνά, με Αμερική, ας πούμε, κάτι περίεργες ώρες προσπαθούν οι άνθρωποι να ξυπνάνε. Φέρον, να μιλάμε. Ναι. Είναι απίστευτο αυτό. Αυτό μου δίνει τη χαρά, γιατί και εγώ έτσι τα έμαθα. Και εγώ έτσι τα έμαθα. Άκουσε τώρα αυτό, δηλαδή να μην μαθαίνεις από συναδέλφους, όταν πηγαίνεις για το πρόβλημα υγείας σου, είτε είναι δερματολογικό, είτε είναι υπατικό, σε υπατολόγους, γαστρεντερολόγους, υπατολόγους, να μην σου έχουν πει ποτέ ποια είναι η λύση. Πραγματικά δεν μου ανέφερε κανένας. Δεν τη γνώριζαν τη λύση. Δεν τη γνώριζαν. Γι' αυτό και όλα στο 45% των γιατρών του δυτικού κόσμου, τουλάχιστον για τους άντρες που έχουμε μελέτη, είναι παχύσαρκοι. Έτσι. Έχουν πρόβλημα με αυτό. Οπότε, μάλλον δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι, να το πούμε αυτό. Ο κάθε οι γιατροί, 45% των γιατρών είναι παχύσαρκοι. Ναι. Ναι. Βεβαίως. Βεβαίως. Μου λένε πολλές φορές οι ασθενείς, μου λέει να κόψει το τσιγάρο και βγαίνει έξω ή μυρίζει τσιγαρίλα και... ή βγαίνει έξω και καπνίζει ένα, ας πούμε.
Είναι, δεν νιώθουμε, δεν έχουμε καταλάβει εμείς οι γιατροί ακόμα ποια είναι η λύση. Και το τσιγάρο, το ξαναλέω, είναι τέταρτο. Είναι πολύ χαμηλότερα από άλλους παράγοντες για καρδιαγγειακά. Τέταρτο. Τι γίνεται με τους άλλους τρεις? Τι γίνεται με το διαβήτη? Τι γίνεται με το μεταβολικό σύνδρομο? Τι γίνεται με την αρτηριακή υπέρταση? Που στην ουσία ανήκει στο μεταβολικό σύνδρομο. Και ο διαβήτης δεν έχει άμεση σχέση με το μεταβολικό σύνδρομο. Στην ουσία είναι ένα το πρόβλημα. Η αφύσικη διατροφή η οποία κάνει τον οργανισμό μας να γεμίζει ζάχαρα, να αποθηκεύει έξτρα λίπος από τα έξτρα ζάχαρα. Αν τα λέω λάθος, διόρθωσε με, γιατρή, γιατί είναι η δουλειά μου. Ωραία τα λες. Θυμώσουν και κάποιοι στα σχόλια. Είναι απλά μια δυσανεξία στα ζάχαρα. Τελεία. Πρέπει να το πούμε έτσι όπως είναι. Δεν χρειάζεται να μπερδεύουμε με θεωρίες στον κόσμο. Και όταν έχεις δυσανεξία σε κάτι, απλά το αποφεύγεις τελείως. Τελείως υπόθεση. Γι' αυτό κιόλας η καλύτερη προσέγγιση είναι κρέας, ψάρι, αυγά, θαλασσινά και σαλάτα με ή χωρίς σαλάτα. Δεν βρίσκω κάποιο λόγο να πρέπει μονίμως να μπαίνει σαλάτα. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ο Πάνος την έχει κόψει τη σαλάτα τώρα. Θυμάσαι που σου λέγα ότι τρώει carnivore και τρώει και σαλάτα. Σε κάποια φάση μου λέει δεν νιώθω καλά. Μου λέει νιώθω σαν να φουσκώνω κάπως. Έτσι. Επίσης κάποιες φορές, ας πούμε, μπορεί να έτυχε να πάμε έξω και να πει εγώ είναι η κόρη μου, είναι 13 χρόνια, να πει θα κάνω ένα cheat day, κάνε αγάπη μου, και μετά έρχεται την επομένη και μου λέει ξέρεις με ενοχλούσε το στομάχι μου, στην τουαλέτα δυσκολεύτηκα με διάφορους τρόπους να μην γίνω περιγραφική, δεν θέλω. Έτσι. Έχει δαμόνης και λέει εγώ δεν κάνω για εδατάνθρακες. Και εμένα μου φαινόταν πολύ παράξενο τα παιδιά σε αυτή την ηλικία να το ακολουθήσουν. Ξέρεις τι σκέφτομαι, Θάνο, αν όταν ήμουν εγώ 8 ετών, τότε που μου είχε αρχίσει, στα 8 μου χρόνια είχα αρχίσει να έχω μεγάλο πρόβλημα με βουλημικό φαγητό. Δηλαδή έτρωγα μέχρι σκασμού, μετά έπινε, στο έχω ξαναπεί, μετά έπινε αυτή την αφρόζα που ήταν μια σκόνη που ήταν με ανθρακικό και ζάχαρη, που έβαζε νερό μέσα και γινόταν σαν αναψυχτικό, το έπινε, ξάπλωνα να ξεφουσκώσω και μετά πήγαινα να φάω. Έτρωγα βουλημικά. Και οι γονείς μου με έπαιρναν στο πνευματικό να εξομολογηθώ εγώ ότι έχω το αμάρτημα της λεμαργίας και της γαστριμαργίας. Εάν τότε υπήρχε γνώση και ερχόταν κάποιος να μου πει έχεις νόσο Crohn's, δεν το γνώριζε κανείς, έχεις υψηλή ίνσουλιν αντίσταση, έχεις αρχίσει να μπαίνεις σε μεταβολικό σύνδρομο, κάνε carnivore διατροφή, δεν θα ήμουν ποτέ παχουλή και δεν θα είχα ποτέ τα προβλήματα που έχω μέχρι τώρα στην υγεία. Είναι μεγάλη υπόθεση. Έτσι. Δεν περίμενα τα παιδιά να το κάνουν, αλλά το κάνουν γιατί βλέπουν αποτελέσματα. Ναι. Και βλέπουν τους γονείς, δηλαδή τα παιδιά γενικά, βλέπουν τους γονείς στο σπίτι. Αυτό είναι, από εκεί μαθαίνουν, από τους μεγαλύτερους, από τον παππού, από τη γιαγιά, από τους γονείς. Τα παιδιά μιμούνται. Επειδή υπήρχε μια σύπνοια στο σπίτι σας, γι' αυτό ακολούθησαν αυτόματα. Δεν ήταν... Να πω κάτι εδώ το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο για οικογένειες που θέλουν να κάνουν carnivore. Εμείς φάγαμε σε ένα εστιατόριο στη Λάρισα και μας άρεσε πολύ μια σάλτσα που ονομάζεται γαλοτήρι. Και έψαξα και βρήκα τη συνταγή. Βάζω 1 κιλό φέτα, 1 λίτρο στραγγιστό γιαούρτι, ελαιόλαδο και λίγο αλάτι και το βάζω σε ένα πολύ δυνατό μπλέντερ και γίνεται κάτι σαν μαγιονέζα, κάτι σαν... και το έχουμε στο ψυγείο και έχουν τον πολλάκι τους που βουτάνε το κρέας τους μέσα και τρώνε και τους αρέσει αυτό, το γαλοτήρι. Το γαλοτήρι είναι απαραίτητο, όταν θα σερβιριστεί το τραπέζι θα έχει ο καθένας τον πολλάκι του με το γαλοτήρι και το πιάτο του που θα έχει μέσα τα κρέατα του, τα ψάρια του κλπ. Sorry γιατί είναι. Το βρήκαμε πολύ βολικό αυτό με το γαλοτήρι. Ξέρεις, είναι και κάποιες πρακτικές λύσεις και βοηθιέσαι καλύτερα τι θα μαγειρέψεις. Έτσι, έτσι ακριβώς. Ή μπορεί να κάνει κάποιος, ας πούμε, πέστο, έτσι. Δεν χάλεσε ο κόσμος, μπορεί να κάνει κάποιος αβοκάντο σος, ας πούμε. Με αβοκάντο, ή να τρώει αβοκάντο, ή να βάλει κρεμμύδι. Πέστο όμως αβοκάδο. Δεν έχει μέσα ξηρούς καρπούς. Εντάξει, αν δεν τον πειράζουν οι ξηροί καρποί. Εγώ προσωπικά δεν θα μπορούσα να φάω ξηρούς καρπούς. Αλλά είναι αυτό που σου λέω, το γαλοτήρι είναι πάλι, είναι πρωτεΐνη. Είναι γάλα, είναι γιαούρτι, κεφίρ και φέτα. Έτσι, έτσι. Υπάρχουν τώρα και μερικοί οι οποίοι θα έχουν πρόβλημα και στα τυριά, ας πούμε. Εντάξει, είναι λίγοι πια. Και σιγά σιγά, αν εισάγουμε σιγά σιγά τα τυριά, αρχίζουμε και ξυπνάμε τον τρόπο να τα διαχειριζόμαστε. Οπότε. Αλλά φέρνουν δυσκολιότητα, είχαμε πει την προηγούμενη φορά, ότι μπορεί κάποια φορά να είναι δυσκολιότητα λόγω
του τυριού. Οπότε αυτό που κάνουν είναι πολύ σωστό. Βουτάμε στο τυρί. Το τυρί είναι συνοδευτικό. Δεν είναι... Κάποιοι τρώνε τυρί με δύο αυγά, ας πούμε, από πάνω. Ο κλασικός, ο Έλληνας, ας πούμε, που θα φάει το ψωμί, ο Κύπριος που θα φάει το ψωμί με το τυρί και θεωρεί ότι αυτό εδώ είναι μεσογειακή διατροφή. Έτσι, δεν είναι καν γεύμα αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, Θάνο μου, αυτή η πέμπτη συνάντηση ήταν μια συνάντηση catch-up. Και για μας και για τους ανθρώπους που μας αγαπάνε και μας παρακολουθούν. Θέλω να μου πεις τι έρχεται. Γιατί καταλαβαίνω ότι έρχονται πράγματα. Στο Instagram του Θάνου, στο YouTube του Θάνου, στο TikTok του Θάνου, στη δημόσια δράση του Θάνου. Ακούω ωραία πράγματα. Για πες να ακούσει και ο κόσμος. Έτσι. Σίγουρα όσο μεγαλώνουμε στο ιατρείο, τόσο μεγαλώνουμε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αυτό που γίνεται τώρα τελευταία είναι να με προσεγγίζουν όλο και περισσότεροι συνάδελφοι. Και αρχίζουμε και έχουμε και μια σχέση μεταξύ μας προσωπική, εκτός των ασθενών που μου παραπέμπουν ή τους παραπέμπω, γιατί καλύτερα να έχω έναν ειδικό δερματολόγο, ας πούμε, που πιστεύει σε αυτό και δεν θα χτυπήσει με βαριές θεραπείες μέχρι να έρθει το effect της Carnivore. Οπότε σιγά σιγά αρχίζουμε και έχουμε σχέσεις με ανθρώπους και έρχονται τώρα σιγά σιγά podcasts. Δηλαδή ξεκινάω με ένα podcast με μία φίλη συνάδελφο ογκολόγο, η οποία είναι εξαιρετική στον χώρο. Εξαιρετική. Και θα μιλήσουμε για τον καρκίνο και για το πόσα στοιχεία έχουμε για και το γονικές διατροφές και τον καρκίνο, αλλά και για την πρόληψη του καρκίνου. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Παίζει ρόλο η ζάχαρη στην προδιάθεση, παίζει ρόλο η ζάχαρη αιτιώδη στο να πάθει ένας άνθρωπος πρόβλημα με καρκίνο? Ναι, πρέπει ναι. Να παίζει, δεν είναι? Το να αποδείξουμε αιτιώδη συνάφεια είναι πάρα πολύ δύσκολο στην ιατρική. Ναι, το ξέρω. Καταλάβετε, ούτε για το τσιγάρο δεν έχουμε αποδείξει. Το ξέρω και αυτό, το ξέρω και αυτό. Ακριβώς. Απλά υπάρχει τόσο ισχυρή συσχέτιση που αρχίζουμε και μιλάμε για hazard ratios, ας πούμε, πάνω από 2, δηλαδή συσχέτιση πάνω από 2. Αρχίζουμε και λέμε, εδώ πέρα έχουμε πραγματικά ψωμί και το τσιγάρο είναι 15 με 30% σε καρκίνους του λάρυγα και του πνεύμονα. Οπότε έτσι ακριβώς και για τη ζάχαρη αρχίζουμε όλη την ώρα, και όχι μόνο, αλλά και για τους γαλακτοποιητές, ας πούμε, που υπάρχουν σε όλα αυτά τα emulsifiers, που υπάρχουν σε όλα αυτά τα επεξεργασμένα προϊόντα κυρίως, έτσι. Οπότε έχουμε σιγά σιγά πάρα πολλά στοιχεία συσχέτισης ισχυρής και όχι χαλαρής, ήπιας συσχέτισης που παρατηρείται στο κρέας και το καρκίνο, αλλά πραγματική συσχέτιση με hazard ratios πάνω από 2. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, γιατί το κρέας έχει... Όταν κάνεις αυτό το podcast, θέλω να σε παρακαλέσω να μου στείλεις το link, να το ποστάρω στην κοινότητα του καναλιού μας, το link από αυτό το podcast για να το δει ο κόσμος. Έτσι θα γίνει. Γιατί έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι είχαν καρκινοπαθίες στην οικογένεια τους, είχαν θανάτους από καρκίνο και θέλουν να ζήσουν με έναν τρόπο πιο φυσικό και να νιώσουν ότι κάνω κάτι και να βοηθήσω στην πρόληψη, ώστε να μην πάθω κι εγώ σε περίπτωση που έχω την παρόμοια κληρονομικότητα. Έτσι. Για αυτά ακριβώς τα θέματα και για αυτά τα θέματα έχουμε μιλήσει, γιατί έχει ήδη γίνει και θα το σηκώσω τώρα. Θέλω το link να το βάλω στην κοινότητα. Μόλις το βγάλεις θα μου το στείλεις. Ναι. Θα γίνει. Τέλεια. Μάλιστα. Χαίρομαι. Και στα προσωπικά σου, Πασκαλά Θάνο, και χαίρομαι πολύ. Πάμε πολύ καλά, γενικά. Έχετε την αγάπη μου και οι δύο. Ναι. Είσαι πολύ αγαπητός, σ' αγαπάω. Στο είχα πει και εκτός κάμερα. Στο λέω και on camera. Αμοιβαία τα αισθήματα. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί είσαι ένας ανθρωπιστής ιατρός, ο οποίος τη γνώση σου δεν την πουλάς σε τριψήφιους αριθμούς, αλλά την μοιράζεσαι αφιδόλευτα με τον κόσμο. Και δίνεις το χρόνο σου για να κάνουμε βίντεο όπως αυτό, το οποίο να προβληματίσει, να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει γύρω από ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Το βίντεο αυτό θα μπει στο playlist, στη λίστα αναπαραγωγής που έχουμε στο κανάλι για τα βίντεο που κάνουμε με τον Δόκτωρα Θάνο Ευθυμίου για την κρεατοφαγική διατροφή ως μια θεραπευτική αντιμετώπιση και σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το μεταβολικό σύνδρομο και σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτοάνωσες ασθένειες και ούτω καθεξής. Και χάρηκα πάρα πολύ
Και εγώ. Τα είπαμε Πάρα πολύ. ξανά και στο επανειδή. Καλή συνέχεια στην ημέρα Επίσης, σας. Επίσης, αισθάνομαι. Να είσαι Τσάου. καλά. Bye. Γεια. Yeah.